because we left a few things to say about energy in this panel. So, ενεργειακή στρατηγική και μεταλιγνητική στρατηγική για τη Δυτική Μακεδονία. Δύο άξονες που τελικά συνδέονται ο ένας με τον άλλον. Καταρχήν για την ενεργειακή, για την πράσινη μετάβαση, η χώρα μας έχει ακολουθήσει τα τελευταία 4-5 χρόνια μια στρατηγική, η οποία πραγματικά την έχει φέρει πολύ μπροστά σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο κόσμου. Θα σας πω δύο στοιχεία για να έχετε μία εικόνα. Η Ελλάδα, σύμφωνα με την μελέτη, την αναφορά της Ernst & Young το 2022, ανέρχεται στην πρώτη θέση σε ό,τι αφορά την προσέλκυση επενδύσεων σε ΣΑΠΕ στον κόσμο. Και η Ελλάδα βρίσκεται συνολικά στην 7η θέση στον κόσμο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μείγμα. Και αυτά δεν ήταν έτσι μερικά χρόνια πριν. Θέλω να σας πω για παράδειγμα ότι την πενταετία 2014-2019 κατασκευάζαμε στη χώρα και συνδέαμε στο δίκτυο περίπου 200 ΜΒ ανανεώσιμων πηγών το χρόνο. Το 2022 κατασκευάσαμε και συνδέσαμε στο δίκτυο 1.700 ΜΒ, δηλαδή σχεδόν 10 φορές παραπάνω. Και αυτό συνεχίζεται και φέτος και του χρόνου, πάνω από 2.000 ΜΒ νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα κατασκευάζουμε και θα συνδέουμε κάθε χρόνο. Και έτσι σήμερα που μιλάμε, το 50% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε μειώσει πολύ την συμμετοχή του λιγνίτη, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στο μείγμα και μειώνουμε σταδιακά και την συμμετοχή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή. Άρα, πετυχαίνουμε αυτό που είναι ο στόχος μας, δηλαδή να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα σε ό,τι αφορά φυσικό αέριο και πετρέλαιο, τα εισάγουμε στο 100%. Σε ό,τι αφορά λιγνίτη, μπορεί να το έχουμε χώριο, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ βρώμικο καύσιμο και εκπέμπει τεράστιες ποσότητες διοξείδιου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, δυστυχώς συμβάλλοντας στην αλλαγή του κλίματος και στην κλιματική κρίση. Θέλουμε το 2030 το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουμε στη χώρα να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα, για να το κάνουμε αυτό, έχουμε μια στρατηγική, όπως είπα, η οποία εντάζεται σε τρεις άξονες. Πρώτον, κατασκευή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεύτερον, αναβάθμιση δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τις γειτονικές χώρες. Και τρίτον, την κατασκευή συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα προέρχεται από τον ήλιο και από τον άνεμο. Έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο στόχο το 2030 να έχουμε 8.000 ΜΒ αποθηκευτικής ισχύως στην Ελλάδα. Ήδη κατασκευάζεται ένα σύστημα αντιλιοσιοδαμίευσης, 850 ΜΒ στην αφιλοχία και ο τελευταίος διαγωνισμός που έλαβε η χώρα από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας πριν 2-3 μήνες δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε με κρατική επιδότηση την κατασκευή αρχικά 1.000 ΜΒ μπαταριών. Άρα αυτό πραγματικά φέρνει την Ελλάδα πολύ μπροστά σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις, το green transition στην Ευρώπη και στον κόσμο. Τώρα, από την άλλη πλευρά βεβαίως, αυτό έχει και ένα αρνητικό αποτέλεσμα για μια περιοχή όπως είναι η Δυτική Μακεδονία, η οποία ήταν το ενεργειακό κέντρο της χώρας επί της ουσίας, Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη στην Πελοπόννησο. Ήταν τα ενεργειακά κέντρα της χώρας, όπου εκεί παρήγαμε το 100% σχεδόν της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώναμε στη χώρα δεκαετίες πριν από λιγνίτη. Μειώνοντας την χρήση του λιγνίτη, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται ένας τεράστιος μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής εκεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια. Πρόκειται να επενδύσουμε καταρχήν πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ για την αλλαγή του οικονομικού υποδείγματος της Δυτικής Μακεδονίας. Πάνω από 380 έργα έχουν προγραμματιστεί. Επενδύσεις σε ό,τι αφορά την έρευνα και την καινοτομία, χρησιμοποιώντας το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο ιδρύθηκε πριν λίγα χρόνια και ήδη έχει φτάσει να είναι μεταξύ των πρώτων πανεπιστημίων και σε φοιτητές και σε τμήματα στην Ελλάδα,
και ένα πολύ δυναμικό πανεπιστήμιο σε επίπεδο Ευρώπης, με τμήματα τα οποία ακριβώς μπορούν να υποστηρίξουν το μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου εκεί στην περιοχή. Δημιουργούμε θύλακες τεχνολογίας, τεχνολογικό πάρκα, και εκεί έχουμε τον πρώτο μέγα υπολογιστή, ο οποίος θα λειτουργήσει εκεί στη Δυτική Μακεδονία. Δημιουργούμε χώρους υποδοχής, βιομηχανικούς χώρους υποδοχής νέων επενδύσεων. Έχουν εκφράσει τη θέλησή τους να μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι να κατασκευάσουν mega factories σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την παραγωγή μπαταριών λιθίου. Όλα αυτά, λοιπόν, ο μετασχηματισμός των βιομηχανιών και η μετάβαση από το λιγνίτη σε βιομηχανίες κλάδων οι οποίοι στηρίζουν την πράσινη μετάβαση, η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, η ανάπτυξη του τουρισμού και βεβαίως η ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, αλλά και η έρευνα και η τεχνολογία, είναι τομείς που αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδιάσει να αναπτυχθούν, ώστε με αυτόν τον τρόπο πραγματικά η Δυτική Μακεδονία όχι απλά να κρατήσει το επίπεδο της ευημερίας που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια μέσα από τη λειτουργία αυτών των μεγάλων λιγνητικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά να προχωρήσει ακόμα πιο πέρα και να διασφαλίσουμε ότι τις επόμενες δεκαετίες θα έχουμε ισχυρή ανάπτυξη τοπική εκεί στην περιοχή και θέσεις εργασίας για τους νέους και τις νέες, ώστε να παραμείνουν εκεί στον τόπο τους.